Το Ασκληπίου ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης και όλοι το ευχόμαστε περαστικά. Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ανθρώπους του νοσοκομείου και να μου εξηγήσουν λίγο την κατάσταση που είναι λίγο περίεργη στα site και αυτό που εισπράττουμε. Μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε με τη μηχανή του, όντως έγινε μια πολύ ωραία εγχείρηση, όπως με ενημέρωσαν. Η εγχείρηση πήγε καλά, δεν πήγε άσχημα. Πήγε καλά και οι ελπίδες είναι σοβαρές ότι μπορεί να ανανύψει. Γιατί είναι και ένα νέο παιδί, βέβαια, με δυνατό οργανισμό. Ναι. Και αυτό που με εξήγησαν είναι, όπως όλοι στις μονάδες δυνατικές θεραπείας, βρίσκονται σε καταστολή και μετά από κάποιο διάστημα το κρίνουν οι γιατροί από τις αντιδράσεις τους, από τη συμπεριφορά τους στα φάρμακα, τους επαναφέρουν για λίγο στη συνείδηση. Για να δουν πώς αντιδρά ο οργανισμός. Να έχουν πλήρη συνείδηση, δηλαδή για να δουν πώς αντιδρά ο οργανισμός στην αγωγή που έγινε μέχρι τώρα και μετά. Αυτό θα γίνει μετά τις 2-3 Ιανουαρίου. Θα χρειαστούν λίγες μερικές μέρες. Οι ευχές και για υπομονή. Μου έλεγες πάντως, Βασίλη, πριν στο καμαρίνι, έτσι που συζητούσαμε τα θέματά σου, ότι είναι σημαντικό ότι δεν παρουσιάζει επιδείνωση έστω και αυτά τα 24 ώρα μέχρι τις 2 του μήνα. Ότι η επέμβαση αυτά πολύ σοβαρή, ήταν πολύ σοβαρά τα τραύματά του. Πήγε πολύ καλά, δεν πήγε άσχημα. Και η εξέλιξη ήταν καλή, δεν ήταν κακή. Επειδή καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο υπάρχει μια τρομολαγνία και ένα άσχημο πράγμα για τους ανθρώπους. Καλό είναι να ήρεμα και σωστά να πούμε. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία και ειδικά για όσους διάβασαν και για το τι έχει συμβεί στη μητέρα του. Ακριβώς τι είχε συμβεί που και εκείνη ήταν σε κομματώδη κατάσταση. Από ένα αστείο χτύπημα, έτσι. Από ένα αστείο χτύπημα έπεσε από τη μηχανή η γυναίκα για ούτε με 5 χιλιόμετρα, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, δεν πήγαινε. Και απλά παραπονέθηκε ότι είχε χτυπήσει λίγο το κεφάλι. Δηλαδή, πάμε να το δούμε και μέσα στο νοσοκομείο. Έπαθε ό,τι έπαθε και έμεινε στο κομμάτι. Εμείς θα ευχηθούμε να ακούσουμε πολύ καλά νέα με τη νέα χρονιά 2 του μήνα που θα είμαστε εδώ και από ό,τι μας λες θα τον επαναφέρουν για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ακριβώς, να γίνει μια σωστή. Και η γενέθλιά του αποτυπώθηκε. Αλήθεια. Ναι, αποτυπώθηκε. Οπότε να έχουμε καλά νέα. Η Ευελίνα, η σύζυγός του, είναι αγγλικήτα το πλάσμα. Εγώ τους ξέρω από τότε που είχαν σχέση πολλά χρόνια μαζί. Μεγάλος έρωτας. Είναι στο πλευρό του συνέχεια. Έχουν ένα υπέροχο παιδάκι και να το ευχηθούμε να είναι δυνατό σε αυτή τη μάχη. Φυσικά. Να αλλάξουμε θέμα για να πάμε σε